κύκλους. Εχθές είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο, 12 του Ιούλη, δεν ξέρω βέβαια αν ολοκληρώθηκε. Είχε όμως στην ημερήσια διάταξη θέματα πολύ ενδιαφέροντα για την περιοχή μας. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Νταλαράς. Θα τον καλημερίσουμε. Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα, Μαρία, σε καλημέρα, σένα καλημέρα. Και στους ακροατές μας. Καλημέρα. Ολοκληρώθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο. Ολοκληρώθηκε. Δεν ήταν πολλά τα θέματα. 17 θέματα. Δεν ήταν πολλά, δεν ήταν λίγα, ήταν όμως σημαντικά θέματα. Συζητήθηκαν προημερησίας διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με τη φωτιά που υπήρχε τις προηγούμενες μέρες στην Ανατολή. Σχεδόν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι που πήραν το λόγο στα προημερησίας εξήραν την προσπάθεια όλων όσων βοηθήσαν για να υπάρξει κατάσβεση αυτής της φωτιάς που θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερα προβλήματα φέρει στην περιοχή. Με πραγματικά μεγάλη προσπάθεια όλων γλιτώσαμε τα χειρότερα. Όλοι είπαν το πόσο θετικό ήταν που υπήρχαν τα ελικόπτερα στην κατάσβεση. Ήταν μια άτυχη στιγμή που μας βρήκε, πλην όμως με συντονισμένες προσπάθειες και με αυτοθυσία, αν θέλετε, όλων και των ανθρώπων που είναι η δουλειά τους, όπως είναι η πυροσβέστες, η αστυνομία, αλλά και των εθελοντών, υπήρξε μια προσπάθεια, συμμετείχε και ο Δήμος όλο αυτό. Εν πάση περιπτώσει έγινε μια καλή δουλειά και αποφύγαμε τα χειρότερα. Μάλιστα. Αναφέρθηκε αυτό από όλους και οφείλουμε να δώσουμε και εμείς συγχαρητήρια και στους πυροσβέστες που κάνανε τη δουλειά τους και στους πιλότους των ελικοπτέρων και στους εθελοντές κυρίως, οι οποίοι μπήκανε μπροστά να βοηθήσουν τον τόπο τους. Να, όπως κάθε φορά, οι εθελοντές και οι εθελοντές, γιατί εντάξει, ο πυροσβέστης είναι η δουλειά του, αλλά ο εθελοντής μπαίνει μην ξεχνάμε μπροστά. Όμως, Μαρία, ξέρεις τι γίνεται, δεν μ' αρέσει τόσο πολύ να λέμε είναι η δουλειά του και του Δήμου είναι δουλειά. Έκανε όμως το κάτι παραπάνω. Ναι, ο πυροσβέστης δεν είναι μηχανή να κάνει απλά τη δουλειά του, είναι ένας άνθρωπος που βάζει πολλά, βάζει την ψυχή του. Βάζει το φιλότιμό του, γι' αυτά δεν πληρώνεται. Το ίδιο και ο πιλότος που έκανε τη δουλειά του. Θέλουμε όλοι να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά θέλουμε να βάζουμε και την ψυχή μας όλοι. Να βάζουμε το φιλότιμό μας, που αυτό δεν πληρώνεται. Δεν είναι κακό σε κάποιον που κάνει τη δουλειά του να του λέμε ένα μπράβο ή να του λέμε ένα ευχαριστώ. Όχι, εννοείται. Νομίζω ότι Εντάξει, όλοι βοηθήσανε και ο Δήμος ήταν εκεί και οι αντιδήμαρχοι, ο Δήμαρχος, όλοι βοηθήσαν. Βάζουμε από την ψυχή μας και καλό είναι όμως να λέμε έτσι και μια καλή κουβέντα, γιατί ξέρετε το φιλότιμο είναι κινητήριος δύναμη για όλους τους, για όλους τους ανθρώπους. Αν τους τονώνουμε λίγο το φιλότιμο είναι κέρδος και για αυτούς και για μας. Ναι, μα εννοείται, εννοείται. Έτσι. Αλλά κάτι παραπάνω σε αυτούς τους ανθρώπους που άφησαν τις δουλειές τους. Βεβαίως, έτσι, βεβαίως. Αυτό, με αυτή την έννοια το λέω, όχι μα, ότι... Και αυτοί, βέβαια, εντάξει, αν το λες έτσι, συμφωνούμε. Και αυτοί βάλανε το φιλότιμό ότι... τους. Ναι, το και αυτοί βάλανε το φιλότιμό τους, οι εθελοντές, αυτό που λες, αφήσανε τη δουλειά τους, πήραν ένα κίνδυνο, σαν πήραν ένα ρίσκο, το οποίο δεν τους αναλογεί στο φινάλε. Να. Και όμως ήταν εκεί για να βοηθήσουν τον τόπο τους. Θα αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους. Μακάρι να μην ξανασυμβεί. Μακάρι να μην χρειαστεί να ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα. Αλλά επειδή άλλο οι ευχές, άλλο η πραγματικότητα, σήμερα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάτι ανάλογο, όποτε και αν γίνει αυτό. Μάλιστα. Για την επόμενη μέρα, πρόεδρε, μιλήσαμε καθόλου στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ανώτατο, τέλος πάντων, έγινε όργανο της Ιεράπετρας. Γιατί το λέω αυτό, γιατί και στην προηγούμενη φωτιά και σε αυτήν εδώ δεν προβλέπεται καμία επιδότηση. Χθες, καμία επιδότηση, καμία, πώς το λένε, καμία χρηματική, οικονομική βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους. Εχθές ρωτήσαμε τον κύριο Θραψανιώτη γι' αυτό. Μας είπε ότι θα δούμε μήπως βρούμε από τα ΕΣΠΑ κάτι της. Τέλος πάντων, εμείς τι κάνουμε ως Δήμος αυτό. Πέρα δηλαδή από το ότι προσπαθούμε να δώσουμε νερό στους ανθρώπους. Γιατί δεν έχει νερό, άρδευση δηλαδή.
Τι άλλο κάνουμε. Εμείς ως Δήμος θα φροντίσουμε να υπάρξει η καταγραφή των όποιων ζημιών υπήρξανε και θα φροντίσουμε να αποκατασταθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα δίκτυα άρδευσης. Να. Αυτό είναι που μπορούμε να κάνουμε. Να. Τώρα, αν ο κύριος Στραψανιώτης μπορέσει να βρει κάποιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για να χρηματοδοτηθούν οι άνθρωποι που πάθανε ζημιά, εδώ είμαστε να του πούμε και μπράβο. Ναι, όχι, απλά το λέω με την έννοια ότι πρέπει να πιεστούν οι βουλευτές, να πιεστεί η κυβέρνηση, διότι δεν γίνεται δύο φορές καμένος, ας πούμε, ένας άνθρωπος. Δεν καταλάβει πώς το λέω. Ναι, κάτι εντάξει, πρέπει να γίνει. Δηλαδή είναι... και ο Δήμος πρέπει να έχει εδώ ένα ρόλο. Και δεν είναι μόνο δύο. Ναι. Ο Δήμος, Μαρία, έχει ρόλο πάντα υποστηρικτικό. Δεν σταματάμε να στηρίζουμε τους ανθρώπους που έχουν πληγεί είτε από φυσικές καταστροφές είτε από οτιδήποτε άλλο. Ο Δήμαρχος είναι ένας Δήμαρχος που είναι κοντά σε όλους. Τρέχει για όλους, ανεβαίνει, κατεβαίνει στην Αθήνα με τους τοπικούς βουλευτές. Η ανταπόκριση είναι αυτή που αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Να. Σίγουρα θα γίνει μια συζήτηση προς τον τοπικό βουλευτή. Μακάρι να υπάρχει ανταπόκριση. Πάντως, από τη μεριά του Δήμου, να είστε σίγουροι ότι συνεχώς εξαντλούμε τα όποια περιθώρια έχουμε. Και μιλάω για τα περιθώρια της πίεσης, είτε σε τοπικό, είτε σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης. Μάλιστα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Δήμος δεν λέει, ας πούμε, ότι εντάξει, δεν είναι δικό μου θέμα. Όχι, άρα, βέβαια. Γι' αυτό το Μαρία, λέω. Δεν έχω καμία αρμοδιότητα, άρα... Ότι ναι. Ο Δήμος είναι δικό του θέμα οτιδήποτε αφορά τους δημότες. Μπορεί να μην είναι δική του αρμοδιότητα, είναι όμως είναι δικό του θέμα να στηρίξει τους δημότες του και εμείς σαν Δημοτική Αρχή αυτό το έχουμε αποδείξει πολλάκις. Πραγματικά και να μην είναι δικό μας θέμα, το κάνουμε δικό μας για να βοηθήσουμε. Ναι, έτσι πρέπει νομίζω. Λοιπόν. Ναι, οπότε με τη φωτιά λέτε ας πούμε ότι θα φροντίσει αυτό που μας είπε και ο Δήμαρχος την προηγούμενη φορά, την επόμενη μέρα δηλαδή της καταστροφικής πυρκαγιάς, ότι σε πρώτο πλάνο η άρδευση εκεί στην περιοχή. Βέβαια. Αυτό έτσι είναι, που είναι το σημαντικό και θα πρέπει να λυθεί και θα μπει ο Δήμος μπροστά για να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Όσον αφορά την πίεση, να είστε σίγουροι ότι δεν θα τα αφήσουμε να πέσει κάτω. Μάλιστα. Αυτά για τη φωτιά λοιπόν που έγινε θέμα συζήτησης χθες στο Συμβούλιο στα προημηρεσίας. Δεν ξέρω αν κύριε Πρόεδρε έγινε θέμα και το νησί. Γιατί βέβαια, το νησί, το Γαϊδουρονήσι από χθες μας έχει κάνει, πώς το λένε, είμαστε σε, πρώτο, ναι, σε πρώτο θέμα παντού. Μας έχει κάνει διάσημο. Με πού θα πάει αυτή η βαλίτσα με το νησί δεν ξέρω και δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Δήμος μπορεί να το διαχειριστεί Μαρία, με κάποιο ζήτημα. Εάν το νησί, επειδή κάνεις ένα ερώτημα, για σένα μπορεί να είναι ρητορικό, αλλά εγώ θέλω να το απαντήσω. Ναι, όχι, γι' αυτό ρωτάμε τον πρόεδρο. Πού θα πάει αυτή η βαλίτσα με το νησί. Υπάρχουν δύο απαντήσεις. Η μία απάντηση είναι αυτή, αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση, η βαλίτσα με το νησί θα φτάσει πολύ μακριά. Εάν όμως γίνει ένας φορέας διαχείρισης του νησιού και θα είναι υπεύθυνος και αρμόδιος ο Δήμος, να είστε σίγουροι ότι η βαλίτσα θα πάει εκεί που πρέπει και μάλιστα με ασφάλεια. Αυτό ρωτάμε, γιατί υπάρχει και το είχαμε... Αυτή τη στιγμή, να σας πω τι έγινε. Και εγώ πληροφορήθηκα από τη δικιά σας σελίδα του ραδιοφώνου σας τι ακριβώς έγινε τις τελευταίες μέρες στο νησί. Όχι, εμείς δεν βάλαμε για το ΣΔΟΕ περισσότερα και λεπτομέρειες. Μιλάω για το γεγονός. Κλείσαν οι καντίνες ξανά. Αυτό έχουμε Μιλάω για το γεγονός. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι είναι πρόβλημα που κλείσαν οι καντίνες. Και να πω το εξής. Οποιοςδήποτε λειτουργεί παράνομα, αναλαμβάνει το ρίσκο του. Αναλαμβάνει την ευθύνη του. Φέτος, από φέτος, και θα το πω αυτό γιατί πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει, η καντίνα στο νησί
και οι παραλίες για να μπουν οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες, δεν δοθήκανε από το Δήμο. Αλλά? Δοθήκανε μέσω ηλεκτρονικής δημοπρασίας από την κτηματική υπηρεσία. Μάλιστα. Δηλαδή εμείς σαν Δήμος φέτος, αρμοδιότητα στο νησί, ουσιαστικά έχουμε μόνο την καθαριότητα, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Δηλαδή, έχει σημασία αυτό, να διευκρινίσω. Δηλαδή, κάθε χρόνο αυτό που γνωρίζουμε τη διαδικασία είναι ότι βγάζει ο Δήμος σε δημοπρασία τις καντίνες, τις ομπρέλες κλπ. Και έχει ένα εισόδημα, εν πάση περιπτώσει, από αυτό το, από αυτή τη χρήση. Από αυτή την επινοικία, ουσιαστικά. Ωραία. Εδώ λοιπόν λέτε φέτος ότι δεν έχει γίνει δημοπρασία, γιατί χθες η κυρία, η κυρία Χατζημαρκάκη μας είπε ότι έγινε προσπάθεια, αλλά ήταν άγωνη χθες, νομίζω. Αυτό είπε η κυρία. Ναι, δεν έγινε από το Δήμο. Μάλιστα. Δεν έγινε δηλαδή, από το Δήμο. Η ηλεκτρονική, να σας πω, γίνεται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο έρχεται η κτηματική υπηρεσία και λέει πάρτε τις παραλίες προς όλους τους Δήμους. Αυτό δεν γίνεται μόνο σε εμάς, γίνεται σε όλη την πατρίδα. Λέει, πάρτε τις παραλίες και νοικιάστε τις. Παίρνει ο Δήμος μετά τη διαδικασία αυτή και μπορεί να κάνει την ενοικίαση, να κάνει τη δημοπρασία, ποιος θα δώσει τη μεγαλύτερη, την καλύτερη προσφορά, να πάρει τις παραλίες. Φέτος έγινε αυτό σε όλες τις άλλες παραλίες του Δήμου μας, πλην του νησιού. Μάλιστα. Στο νησί έγινε ηλεκτρονική δημοπρασία, ηλεκτρονική, χωρίς να υπάρχει παρουσία φυσικού προσώπου, και έγινε από την κτηματική υπηρεσία, από την περιφέρεια. Μάλιστα. Όχι από το Δήμο. Μάλιστα. Αυτό που σας είπε η κυρία Χατζημαρκάκη, δεν ξέρω μήπως δεν το εξήγησε καλά. Όντως ήταν άγωνη η δημοπρασία, αλλά έγινε από την περιφέρεια, όχι από το Δήμο. Εμείς σας λέμε ότι έγινε άγωνη, γιατί είμαστε μέσα στα πράγματα και το ξέρουμε. Δεν είναι υποχρέωσή μας ούτε να νοικιάσουμε τις καντίνες. Έτσι, υποχρέωσή μας είναι να πάμε να καθαρίσουμε το νησί. Μόνο αυτή αυτό. Είναι η υποχρέωση. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Και από το αντίτιμο που θα πλήρωνε όποιος έπαιρνε τις καντίνες και τις ξαπλώστρες, ένα ποσό θα έπαιρνε η κτηματική υπηρεσία και ένα ποσό θα ερχόταν στο Δήμο. Ως ανταποδοτικό για την καθαριότητα και όλα αυτά που έχει υποχρέωση να κάνει ο Δήμος. Οπότε νομίζω είναι σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος τι έγινε φέτος στο νησί. Έτσι, για μένα ένα πρόβλημα που θα πρέπει να λύξει. Δεν μπορεί τελευταία ώρα να έρχονται να λέει πάρε δίμε την παραλία και θα πρέπει εσύ μέσα σε 10 μέρες να κάνεις 1000 πράγματα για να μπορέσεις να νοικιάσεις τις παραλίες μέσα στο καλοκαίρι. Μάλιστα. Αυτό σωστά. Είναι σωστά. Μια άλλη ιστορία. Αλλά για το νησί θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο Δήμος ούτε και έχει αυτό. Μόνο την καθαριότητα. Ούτε και αυτό, δηλαδή το να είναι όπως το γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια, έχει φέτος. Μόνο την καθαριότητα. Την οποία μόνο την καθαριότητα. Ναι, παίρνει ως ανταποδοτικά γι' αυτό ένα κομμάτι από το ενίκιο που της παίρνει η κτηματική. Μπράβο. Ναι, η κτηματική παίρνει ένα ποσοστό του ενοικίου και ένα ποσοστό δίνει στο Δήμο ουσιαστικά για το ως ανταποδοτικό στην καθαριότητα του νησιού. Μάλιστα. Και ήταν άγωνη λοιπόν η δημοπρασία αυτή που έγινε από την κτηματική. Ναι, από όσο ξέρουμε ήταν άγωνη. Ναι. Τώρα λεπτομέρειες δεν μπορώ να σας πω γιατί είναι αλλουνού. Μισό λεπτό. Όταν είναι άγωνη λοιπόν η δημοπρασία, πώς ξεκινάει και λειτουργούν καντίνες, εστιατόρια, ξαπλώστρες στο νησί, στο Γαϊδρονίσκι και λειτουργούν από το Μάιο. Έτσι δεν είναι, μην κάνω λάθος. Από το Μάιο που ξεκινάει η σεζόν τέλος πάντων. Αυτό πώς, πώς το... Δεν πρέπει να γίνεται. Τι να σας πω, να σας δηλαδή, πω ότι είναι σωστό. Δηλαδή, απ' τη μια δεν πρέπει, απ' την άλλη ξεκινάει η σεζόν, ας πούμε, με τις κρουαζιέρες κλπ. Κλπ. Έτσι. Δηλαδή είναι ένα χάος η κατάσταση. Το ότι, Μαρία, να σου πω τι γίνεται, επειδή έχω πάει και εγώ σε αντίστοιχα μέρη, το ότι αντίστοιχα, κάτι, εν πάση περιπτώσει, στην ίδια φιλοσοφία, το ότι αρχίζει η κουραζιέρα και μπαίνει ο κόσμος μέσα στο νησί, δεν σημαίνει δεν και καλά ότι μέσα στο νησί θα πρέπει να υπάρχει και η ταβέρνα να τον υποδεχτεί. Να. Έτσι, μπορεί να ενημερώσει το σκάφος ή ο πράκτορας
τον φίλο που θα έρθει για να δει το νησί, mm. ότι πάνω στο νησί δεν έχει κάτι, mm-hmm. να φροντίσει να βάλει ο άνθρωπος στην τσάντα του 1-2 μπουκάλια νερό, να πάει να κάνει τον μπάνιο του. Να. Mm-hmm. Έτσι, το ότι κάποιος μπορεί να άνοιξε χωρίς να υπάρξει δημοπρασία είναι πρόβλημα δικό του, είναι ευθύνη δικιά του. Ο καθένας mm-hmm. παίρνει το ρίσκο του σε αυτή τη ζωή όταν κάνει κάτι παράνομο. Μάλιστα. Η γνώμη δικιά μου είναι ότι όποιος παρανομεί θα πρέπει να Μάλιστα. αναλαμβάνει και τις ευθύνες. Ωραία. Μπαίνουμε τώρα σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά αυτό που είπατε πριν νομίζω είναι ουσία. Ο Δήμος πρέπει να αναλάβει όλη αυτή την ιστορία διαχείρισης το του νησιού. Αν δεν γίνει αυτό, αυτό ο Πρόεδρε, να το πω, πότε να θα το πω, γίνει, πώς μπορεί να γίνει. Ναι. Μαρία, να πω πώς το λένε στο χωριό μου, αν δεν γίνει αυτό, χαΐρι δεν βλέπουμε. Σωστά. Λοιπόν, αυτό τώρα το κουβεντιάζουμε μια δεκαετία, αυτό το πράγμα. Εγώ πάντως όσα χρόνια είμαι στην Ιεράπετρα, που είμαι εδώ από το 2010, αυτό κάθε χρόνο σαν να ακούω την ίδια κασέτα. Σωστά. Δεν λοιπόν, έχει κάτι καινούριο ωραία. Να πει κανένας. Ναι. Όλοι λέμε τα ίδια και τα ίδια. Ωραία. Δυστυχώς, την κασέτα όμως και εσείς τώρα την επαναλαμβάνετε τα τελευταία χρόνια. Την επαναλαμβάνω και, και πότε θα σταματήσει αυτή η κασέτα. Δηλαδή τι χρειάζεται. Ξέρω ότι έχει γίνει μια μελέτη ή προμελέτη. Δεν ξέρω, κάτι έχει ξεκινήσει τέλος πάντων, να το πω έτσι, για τη διαχείριση. Ότι είναι, όχι ότι είναι εύκολο εγχείρημα. Τώρα λέμε και οι δυο το ίδιο πράγμα, ότι αν δεν τη διαχείριση του νησιού την πάρει ο Δήμος, χαΐρι δεν βλέπει. Συμφωνούμε σε αυτό. Πώς θα πάμε τώρα σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να είναι, να ακούω κάτι τρελά ποσά. Ο ένας πήρε ένα 600 καραβάκια, ο άλλος πήρε 2 εκατομμύρια από εκεί. Ο άλλος... Δηλαδή κάτσε ρε φίλε, πού πάμε. Δηλαδή ο Δήμος λέει δεν έχει χρήματα, έτσι. Πώς θα μπορούσε λοιπόν να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο, και ας μην βγάζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ας πούμε το χρόνο, ας βγάζει ένα. Επειδή λέμε ότι δεν έχουμε λεφτά στο ταμείο κτλ. Ωραία, πώς μπορούμε λοιπόν να βγάλουμε και λεφτά. Είναι πολυσύνθετο το θέμα. Να μπουν και χρήματα στα ταμεία του Δήμου, να διαχειρίζεται μια κατάσταση μόνος του. Είναι εύκολο αυτό, γιατί ξέρω ότι οι κοινομοθεσίες δεν βοηθούν, δηλαδή είναι πολλά τα... Αλλά άμα το βάλουμε αμέτη μου χαμέτη που λέμε και στα τουρκικά, κάτι μπορεί να γίνει. Μαρία, τώρα, να σου πω μια πραγματικότητα και εντάξει, δεν θα σου πω κάτι καινούργιο, θα σου πω κάτι που έζησες και εσύ, έζησα κι εγώ. Αν ήταν εύκολο, δεν θα το συζητάγαμε τόσα χρόνια. Τα έχει γίνει. Δεν είναι εύκολο να γίνει ένας φορέας διαχείρισης με ευθύνη του Δήμου, αν θες, να υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες να, μέσα στη, σε αυτό το φορέα διαχείρισης, αλλά η πλειοψηφία να είναι, να είναι από τη μεριά του Δήμου. Δεν είναι εύκολο. Το θέμα είναι τι στόχους βάζεις. Εμείς βάζουμε στόχο να γίνει φορέας διαχείρισης και την πλειοψηφία μέσα να έχει ο Δήμος. Πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο, σε πληροφορώ ότι δεν είναι καθόλου εύκολο, είναι πολύ δύσκολο. Πλην όμως βάζοντας στόχους, κάτι κατακτάμε κάθε μέρα. Και ενδεχομένως όλα αυτά που γίνονται και έχουν μια αρνητική, αν θες, προβολή του τόπου μας, μπορεί να μας βοηθάνε βήμα-βήμα να φτάνουμε πιο κοντά στο στόχο μας που λέγεται φορέας διαχείρισης. Να. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, εκεί είναι στόχος, εκεί πρέπει να πάμε. Το καθυστερούμε το και το συζητάμε χρόνια. Το τουλάχιστον μια δεκαετία τώρα, μην πω παραπάνω, το κουβεντιάζουμε αυτό το θέμα. Όλες οι δημοτικές αρχές και οι προηγούμενες το λέγανε, το κουβεντιάζανε, λέγαμε αυτό. Γιατί αργούμε τόσο, γιατί κάνουμε, δηλαδή. Και, ναι, να σας πω τώρα, είναι, γενικά είναι το λέω, σύνθετο. Δεν ξέρω τι, δηλαδή αν, τέλος πάντων, πολλά θέματα, πολλά μπορούμε θέματα προκύπτουν. Μπορούμε να κάνουμε αλλά... μια άλλη κουβέντα μόνο για το νησί, γιατί είναι πολύ μεγάλο αντικείμενο. Ωραία, λοιπόν, είναι πολύ μεγάλο αντικείμενο και εμείς ως συνήθως, να μην πω τώρα, οι Ελληνάρες, οι γεραπετρίτες, τι κάνουμε, τσακωνόμαστε μεταξύ μας, ο ένας βγάζει το μάτι του αλλονού και πάει λέγοντας, όπως για παράδειγμα τώρα, ξέρετε τι συμβαίνει τώρα στο νησί. Έγινε μια συνάντηση μεταξύ καραβοκύριδων προκειμένου να είναι ένα καράβι, ένα από τα καραβάκια εκεί, να προμηθεύει νερό τους τουρίστες. Σας πληροφορώ ότι τσακώθηκαν πάλι εκεί οι πλειοκτήτες, οι καραβοκύριδες. Έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, εντάξει, μετά λέει, ξέρω εγώ, μας στέει ο ένας, μας στέει ο άλλος, μας στέει ο ΠΑΕ, δεν φταίει ο άλλος. Εμείς μεταξύ μας βγάζουμε τα μάτια μας, θεωρώ.
Τέλος πάντων. Εντάξει, για γέλια και για κλάματα είναι τώρα αυτό. Για γέλια και για κλάματα. Έτσι, γιατί... Δεν θέλω να το σχολιάσω. Εντάξει, δεν το είπα για να το λέω ως είδηση, σας το ανέφερα. Ναι, τώρα το μαθαίνω. Ως είδηση. Και δεν μου κάνει και μεγάλη εντύπωση. Ναι, αλλά πού θα πάει αυτή η βαλίτσα, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, πού θα πάει αυτή η βαλίτσα και ποιος, πώς μπορεί ο Δήμος να... Να διαχειρίζετε τέτοιες καταστάσεις, κύριε Νταραρά, ή πολλά ζητώ τώρα εγώ. Όσον αφορά τις καταστάσεις που διαχειρίζεται ο Δήμος, αν ξέρεις, είναι πάρα πολλές. Άλλα ακούγονται, άλλα δεν ακούγονται. Όσον αφορά τώρα τους καραβοκύριδες, έχουμε διαχειριστεί δύο φορές μια κατάσταση για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που να έχουν μια... Να το πω κομψά, ήπια συνεργασία στην καθημερινότητά τους. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πίεση δεχθήκαμε όλοι όσοι είμαστε μέσα στο λιμενικό ταμείο. Ναι, αυτό είναι πάλι άλλο θέμα. Μία... Ναι, με τους... Άλλο θέμα. Ναι, με τους καραβοκύριδες, άλλο μεγάλο θέμα. Ξέρετε ότι πέφτει πάντων, μεγάλο βάρος στο Δήμο κάθε μέρα που προσπαθεί να το σηκώσει και πολλές φορές να ξέρεις ότι δεν του αναλογεί κάποιο βάρος. Από αυτό. Ναι, αλλά επειδή αφορά πολίτες, του μπαίνει μπροστά για να βοηθήσει. Μα έτσι πρέπει. Με αποτέλεσμα, και όχι μερικές μόνο, φορές, με αποτέλεσμα μερικές φορές να παρεξηγείται και η διάθεσή μας να βοηθήσουμε. Τέλος πάντων, είναι... Όπως εγώ, και να είναι. Ας μην τη συνεχίσουμε. Πάμε να αφήσουμε τα πρώτη ημερησίας, γιατί είχαμε και θέματα στην ημερήσια διάθεση. Θέλω να πω ότι για να το κλείσουμε αυτό το θέμα το νησί, ότι είναι ντροπή μας πια τόσα χρόνια να μην μπορούμε να το διαχειριστούμε μόνοι μας. Και το κλείνω εδώ. Κάθε χρόνο η ίδια ιστορία. Πάει το δασαρχείο, βάζει τη κρικρή μέσα, γιατί λέει, γιατί πρέπει να ψοφήσουν ήσυχα τα κρικρή. Μην τρελαθούμε τώρα. Κάτι μου είπαν προχθές, δεν το έχω διασταυρώσει, ότι θα βάλει και γαϊδούρια, λέει, μέσα. Πώς κάνει, δηλαδή δεν καταλαβαίνω ποιος κάνει εδώ πέρα τι. Ειλικρινά, δηλαδή, έχουμε ξεφύγει όλοι, ας πούμε, και οι υπηρεσίες. Τέλος πάντων, βάζουμε μια τελεία εδώ, μια ανωτελεία μάλλον. Μια ανωτελεία. Μια ανωτελεία, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν τελειώνει και έχει πολλές προεκτάσεις. Μια ανωτελεία, γιατί το νησί είπαμε από μόνο του είναι αλλά ένα πολύ νησί, μεγάλο θέμα και πρόεδρε, δεν μπορούμε να το... Ναι, θα πρέπει να το να δείτε το του χρόνου, τέτοια, όχι τέτοια εποχή, του χρόνου, τον Απρίλιο, πρέπει να είναι στα χέρια του Δήμου. Δηλαδή βάλτε το στόχο. Δεν γίνεται αυτό το ρεζιλίκι πράγμα κάθε χρονιά. Ρεζιλίκι πράγμα. Τη μια το ένα, την άλλη το άλλο. Πείτε μου ποια χρονιά δεν έχει βγει το νησί, το γαϊδρονήσι, με κακό αντίκτυπο έξω. Μία χρονιά. Κάθε χρόνο η ίδια ιστορία. Τη μια το ένα, την άλλη το άλλο. Πάλι πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε πάλι την ίδια ιστορίες. Κλείσε καντίνα, άνοιξε καντίνα. Δικαιολογημένη Μαρία, η αγανάκτηση που δεν, από αγανάκτηση του ως γεραπετρίτησα. Δεν έχω κανένα συμφέρον το με το νησί και το ξέρετε. Βέβαια, έτσι, ούτε εσείς. Αλλά πια ως πολίτης αυτής της περιοχής αρχίζω και αγαναχτώ με αυτές τις ιστορίες. Σωστά. Δικαιολογημένη λοιπόν η αγανάκτηση σου. Απλά να ξέρεις ότι ο Δήμος από τη δικιά του μεριά πασχίζει και με το παραπάνω. Και για την καθημερινότητα στο νησί, αλλά και για να πιέσει καταστάσεις, να γίνει επιτέλους ένας φορέας διαχείρισης που την ευθύνη θα έχει ο Δήμος. Ναι, και ξαναλέω, αυτό έτσι, για να κλείσουμε το θέμα του νησιού, γιατί αυτό, όσο το συζητάμε, ξεφεύγει. Ναι, πρόεδρε, βάλτε το στόχο. Βάλτε το στόχο, ένας να τον αναλάβει. Δεν είμαστε μακριά από το στόχο, πιστεύω. Δεν είμαστε τόσο μακριά. Η επόμενη δεν σεζόν, είμαστε μακριά, ναι, Μαρία, η επόμενη είναι, σεζόν είναι μπορεί να μας βρει με τον διαχειριστές του νησιού, τους γεραπετρίτες. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή τώρα γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό. Είναι δύσκολο γιατί δεν είναι ακατόρθωτο όμως, πρόεδρε. Για, δηλαδή, όχι, βέβαια, δεν είναι ακατόρθωτο, βάλτε τον μπροστά. Αυτό ακατόρθωτο λέω, δεν είναι. Η προσπάθειά μας είναι προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο. Γιατί είναι πολλές υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα και ευθύνη πάνω στο νησί και ο καθένας θέλει να συνεχίσει να έχει τις αρμοδιότητες. Εντάξει, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία. Ο Ηλίας Νταραράς, ας πούμε, που ξέρω ως πρόεδρος ότι είχε κάνει απίστευτη δουλειά με τα σχολεία, θα πάρει τους φακέλους κάθε μέρα, Ηλία μου,
Θα παίρνει το φάκελο σήμερα, θα πα στην κτηματική. Θα κάνει τσαμπουκά, ξέρει με την καλή έννοια. Θα πα στην εφορία. Θα πα. Κατάλαβε, σου λέω. Λέω παράδειγμα, ρε παιδί μου, το λέω. Τώρα μη γελά. Θα παίρνει του φακέλου πόρτα-πόρτα. Τέλο. Δηλαδή δεν είναι αυτή η κατάσταση. Γιατί θα ακούσει ο Δήμαρχος. Θα ακούσει ο Δήμαρχος. Θα του βάλει κακέ ιδέε και θα μπλέξω εγώ μετά. Να μπλέξει. Να μπλέξει, θα τα καταφέρει μια χαρά. Έμα πια δηλαδή κάθε χρόνο δεν έχετε βαρεθεί τα ίδια κατά την τα ίδια και τα ίδια, έλεος. Δηλαδή παίρνει ο άλλος το νησί να καθαρίζει και παίρνει λέει, δεν ξέρω πόσα λεφτά. Ας μην το συζητήσω και αυτό τώρα. Πάει ο άλλος, ανοίγει την καντίνα. Πάει ο άλλος, δηλαδή έλεος. Έλεος. Και εμείς παίρνουμε το ευρώ. Ένα ευρώ, το ναι. Παίρνουμε. Ένα ευρώ. Ευτυχώς τουλάχιστον είναι και αυτό για να μην μπαίνουμε εντελώς μέσα. Δηλαδή, μόνο για τα σκουπίδια μας έχουν, πρόεδρε, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, είναι εγώ τρελό. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Συγγνώμη αλλά για την αγανάκτησή μου, έτσι. Αλλά θεωρώ ότι πλέον πρέπει να, ευχαριστώ, πρέπει να βγείτε μπροστά. Πρέπει να βγείτε είμαστε μπροστά. 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 Όχι είμαστε τα σκουπίδια μπροστά. Του καθενούς να τα μαζεύει ο Δήμος και μετά να. Καταλαβαίνετε τι λέω. Μην το καταλαβαίνω, αλλά και τελεία, τα σκουπίδια είναι μια σημαντική δουλειά. Είναι εννοείται, αλλά όχι μόνο τα σκουπίδια. Όχι να μόνο. Έχει και ωφέλει αυτή η κοινωνία, ρε παιδί μου. Σωστά, έτσι, σωστά. Να έχει και η κοινωνία, να είναι δηλαδή έλεος. Να έχει λόγο σωστά. Και η τοπική κοινωνία σε αυτό το νησί, το δικό μας νησί τέλος πάντων. Λοιπόν, χαλαρώνω τους τόνους, περιμένουμε τους φακέλους. Στην κτηματική είπαμε αύριο, στην αρχαιολογία μεθαύριο. Θα έρθω να σου κάνω παρέα. Τελεία. Το βγάλαμε το πρόγραμμα. Έμα πια. Πάμε στο ένα άλλο θέμα που επίσης θέμα συζήτησης χρόνια τώρα, το ΟΗΚΑ, ΕΦΚΑ κλπ. Εδώ τι γίνεται, μας είπε χθες πάλι εκεί ο κ. Ραψανιώτης ότι πρώτο, εντάξει μπορεί έχει και θετικά το θέμα. Δεν είναι μόνο αρνητικά, έχει και θετικά το... Ναι. Ενδεχομένως να έχει, ενδεχομένως να έχει κάποια ωραία. Θετικά. Ναι. Εγώ δεν τα είδα. Τι κάνουμε εμείς ως Δήμος. Εξαρτάται... Όταν λέμε έχει κάποια θετικά, θα πρέπει να δούμε για ποιον. Αυτό που έγινε μπορεί να έχει κάποια θετικά, αλλά αυτά τα θετικά δεν είναι ούτε για τους πολίτες της Ιεράπετρας, ούτε για τους ασφαλισμένους της Ιεράπετρας, ούτε για τους εργαζόμενους που είναι στην Ιεράπετρα. Έτσι, άρα, αν υπάρχουν θετικά, μπορεί να είναι για κάποιον άλλον που δεν μένει εδώ, δεν ζει εδώ, δεν δραστηριοποιείται εδώ, οπότε δεν μας αφορά. Χθες το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν το ΙΚΑ, ΕΦΚΑ. Ήταν η διευθύντρια του υποκαταστήματος εδώ, ήταν ο πρόεδρος των εργαζομένων του Λαζηθίου και υπάλληλοι του ΙΚΑ. Είχαν προηγηθεί κάποιες συναντήσεις με την κυρία Μανουσάκη που είναι εδώ η διευθύντρια για να μας ενημερώσει ακριβώς τι προβλέπει το σχέδιο προεδρικού διατάγματος. Έγινε μια συζήτηση, έγινε μια ενημέρωση προς το σώμα και από την κυρία Μανουσάκη αλλά και από τον πρόεδρο των εργαζομένων. Καταλήξαμε σε μια απόφαση την οποία θα στείλουμε στον Υπουργό η οποία ουσιαστικά ζητάει να γίνει μια διεύθυνση και στην Ιεράπετρα. Για να μην το αναπτύξουμε λεπτομερώς τώρα και κουράζουμε και τον κόσμο, προβλέπεται μία διεύθυνση στον Άγιο και δύο αποκεντρωμένα καταστήματα στην Ιεράπετρα και στη Σιτία. Αποκεντρωμένο κατάστημα σημαίνει ότι εδώ θα κάνουν ουσιαστικά δουλειά γραμματέα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που θα είναι ασφαλισμένοι, είτε είναι εργοδότες είτε είναι εργαζόμενοι, θα πρέπει να πηγαίνουν στον Άγιο. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Για οτιδήποτε ενδεχομένως χρειαστούν. Αυτό είναι πρόβλημα και για τους ανθρώπους που θα χρειαστεί να μετακινούνται σχετικά συχνά στον Άγιο, αλλά είναι πρόβλημα και για τον Άγιο, για την υπηρεσία εκεί που θα γίνει στον Άγιο, να μπορέσει να εξυπηρετήσει όλο αυτόν τον κόσμο. Γιατί το ίδιο θα ισχύει και για τον Σιτιακό, το ίδιο θα ισχύει και για τον Νεαπολίτη, το ίδιο θα ισχύει και για το κάτοικο του οροπεδίου. Οπότε μία διεύθυνση στον Άγιο δεν θα μπορέσει να σηκώσει το βάρος. Αυτό άρα η ταλαιπωρία των ανθρώπων θα είναι διπλή και τριπλή. Μία να πάνε και μία να ταλαιπωρηθούν. Οι συναντήσεις που είχαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες με το περιβάλλον του Υπουργού και αν δεν κάνω λάθος και με τον ίδιο τον Υπουργό είναι πως θα υπάρχει μία διεύθυνση
σε κάθε έδρα νομού. Δηλαδή θα υπάρχει μία στην έδρα του νομού Λασιθίου, στην έδρα του νομού Ηρακλείου θα υπάρχουν τρεις γιατί είναι μεγάλος ο πληθυσμός, αλλά θα υπάρχουν, θα είναι μέσα στο Ηράκλειο. Θα είναι μία στο Ρέθυμνο, μία στα Χανιά. Ξεφυλίζοντας λοιπόν το οργανόγραμμα Πανελληνίως, είδαμε ότι αυτό δεν ισχύει. Στην Κόρινθο έχει δύο διευθύνσεις. Μία μέσα στην Κόρινθο και μία στο Ξυλόκαστρο, αν δεν κάνω λάθος. Στην Ηλία έχει δύο διευθύνσεις. Μία στον Πύργο και μία στην Αμαλιάδα. Στην Ετωλοακαρνανία έχει τρεις. Στη Φθιώτιδα έχει δύο. Ωραία. Που σημαίνει λοιπόν ότι αυτό δεν ισχύει. Άρα εμάς σαν Λασίθι που έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα σαν ομός και την ίδια ιδιαιτερότητα έχει ενδεχομένως και στην Κόρινθο, στην Ηλία, στη Φθιώτιδα και στην Ετωλοακαρνανία. Σε αυτούς λαμβάνουν υπόψη αυτή την ιδιαιτερότητα. Σε εμάς όμως το Λασίθι δεν τη λαμβάνουν αυτή την ιδιαιτερότητα. Αυτό είναι αντίθετο σε συνταγματικές αρχές και σε αρχές της διοίκησης όπως είναι η αρχή της ισότητας. Εντάξει, το λέω, Σύνταγμα όχι, έχει καταληθεί, πόσο μάλλον Μαρία, λέτε τώρα, ναι. Άκουσέ με λίγο γιατί έχει σημασία. Ναι. Έχει σημασία. Λέω όλο αυτό το ιστορικό για το τι ακριβώς συμβαίνει, για να καταλήξω στο ότι αυτή είναι μια κατάφορη αδικία για το Λασίθι. Και συγκεκριμένα για την Ιερά Πέτρα, τα συμφέροντα της οποίας εμείς προασπίζουμε. Εάν δεν γίνει διεύθυνση όπως ζητάμε, να γίνει διεύθυνση στην Ιερά Πέτρα, θα προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να ακυρωθεί όλο το Προεδρικό Διάταγμα. Όπως έχει δείξει τον τελευταίο καιρό το Συμβούλιο της Επικρατείας, λειτουργεί πολύ γρήγορα και δίνει αποφάσεις αντίθετες με κάποιες κυβερνητικές προθέσεις ή νομοθετικές ρυθμίσεις. Ασκώντας λοιπόν πολιτική πίεση προς τον Υπουργό, γιατί είναι σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος, δεν έχει ολοκληρωθεί, θεωρητικά είναι στη διαβούλευση ακόμα. Ασκώντας λοιπόν πίεση στον Υπουργό, γιατί θα είναι μεγάλο πλήγμα για αυτόν να φέρει ένα Προεδρικό Διάταγμα και μετά από ένα χρονικό διάστημα να ακυρωθεί, κάνει κακό και στο δικιά του πολιτική καριέρα αν θέλετε, αλλά κάνει κακό και στην κυβέρνηση που τον έκανε υπουργό. Οπότε τον βοηθάμε να σκεφτεί πιο ψύχρεμα και να δώσει στην Ιερά Πέτρα αυτά που δικαιούται. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Χωρίς να αδικήσει κανέναν. Αυτή είναι η πρόθεσή μας και το επόμενο διάστημα, δηλαδή αυτή είναι η απόφασή μας, αυτή είναι η επιστολή που θα σταλεί στο γραφείο του υπουργού, στον ίδιο τον υπουργό. Και εφόσον γίνει κάποιο ραντεβού, γιατί είπαμε να κλειστεί κάποιο ραντεβού στην Αθήνα με τον Υπουργό και να ανέβουν εδώ οι δήμαρχοι, Ιερά Πέτρα Σιτίας και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, να πάνε να συζητήσουν μαζί του, να του δώσουν αυτή την επιστολή που εκπροσωπεί το λαό της Ιερά Πέτρας. Αυτή την επιστολή συνέταξε το Δημοτικό Συμβούλιο και απευθύνεται ενώπιον του Υπουργού εκπροσωπώντας την Ιερά Πέτρα. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Οπότε πάμε λοιπόν, στέλνουμε επιστολή και πάμε και στον Υπουργό και αν χρειαστεί και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και το εκθέτουμε το πρόβλημα. Ναι. Ναι. Αυτό το εκθέτουμε βέβαια τώρα πόσα χρόνια πάλι αυτό. Και όταν, δηλαδή άντε να καθυστερήσει λίγο, μετά με κάποιο τρόπο θα έρθει. Άντε ας πούμε να το κάνουμε όπως στη ΔΕΗ που κρατήσαμε ένα υπάλληλο και αυτός μετά από έχετε απίστευτες πιέσεις ο άνθρωπος που έμεινε εδώ. Τέλος πάντων, μην το σε άλλο θέμα τώρα αυτό. Αλλά λέω ότι όπου ακούς κάτι, μετά από λίγο γίνεται πράξη. Δεν ξέρω τι γίνεται. Το τελευταίο ανάχωμα, αυτό που λες είναι μια πραγματικότητα. Το τελευταίο ανάχωμα σε αυτό το τσουνάμι, αν θες, που υπάρχει τα τελευταία χρόνια προς όλους, το τελευταίο άγχωμα είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Σηκώνουμε κι εμείς το ανάστημά μας, μπαίνουμε μπροστά στον οποιονδήποτε μπορούμε να βοηθήσουμε και κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Άλλες φορές έχει αποτέλεσμα, άλλες δεν έχει. Πάντως ο κόσμος έχει καταλάβει ότι ο μόνος υπερασπιστής του πλέον είναι η τοπική αυτοδιοίκηση.
Μάλιστα. Σηκώνουμε βάρος που δεν μας αναλογεί. Μπαίνουμε μπροστά για το ΙΚΑ, για το νοσοκομείο, για την αστυνομία. Συμφωνώ. Χωρίς να είναι ευθύνη μας, χωρίς να είναι δουλειά μας, ναι. Μπαίνουμε μπροστά μας γιατί λέμε αφορά τους δημότες μας και οφείλουμε να τους, να τους στηρίξουμε. Μα έτσι μπαίνουμε πρέπει. Μπροστά. Δεν έχετε έτσι άλλο. Πρέπει. Δεν έχετε, δεν έχετε επιλογή τέλος πάντων. Ναι. Είμαστε οι μόνοι που μείναμε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα τόσο στεναρά. Να. Βλέπετε ότι γύρω-γύρω τι γίνεται. Ο καθένας ρίχνει το βάρος στην ευθύνη σε κάποιον άλλον, άσχετα αν νομοθετεί ο ίδιος. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά εμείς με το είμαστε με το εδώ πάντως να στηρίξουμε ό,τι μπορεί να κάνουμε, το κάνουμε. Θέλω να πιστεύω ότι έχει και τα αποτελέσματά του. Ναι. Η προσπάθειά μας και φαίνεται. Μπορεί να μην πετυχαίνουμε τα πάντα, αλλά είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Μάλιστα. Άλλο θέμα τώρα που συζητήθηκε, Πρόεδρε, και είναι σημαντικό έτσι να το ανακοινώσουμε, γιατί έχω να σας ρωτήσω και για τα φυτικά υπολείμματα, αν μπήκε θέμα χθες, αν βρέθηκε ένας τόπος. Γιατί το πρώτο θέμα ήταν η φωτιά. Φανταστείτε τώρα αυτές πώς λένε, τα σωροί των φυτικών υπολείμματων που είναι διάσπαρτοι. Στην καρδιά της παραγωγής να πάρουν φωτιά. Ε? Δεν το συζητώ τι θα γίνει. Ναι. Αυτό... Τέθηκε θέμα λοιπόν, ναι. Λοιπόν, ναι. Για μια ενημέρωση από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Υπάρχει συνεννόηση με κάποιον ιδιώτη που δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Θα μου πεις ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό κουμάρι. Όπως και να έχει, υπάρχει συνεννόηση με κάποιον ιδιώτη, βρίσκεται στο τελικό στάδιο να βγάλει τις προβλεπόμενες άδειες για να μπορέσει να δεχτεί τον όγκο των φυτικών υπολειμμάτων. Αυτό μπορώ να πω τώρα, περισσότερες λεπτομέρειες θα σας δώσει αν υπάρχει η δυνατότητα αυτή, αν έχει τελειώσει η διαδικασία με τις αδειοδοτήσεις, θα σας δώσει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, γιατί είναι κάτι που έχει τρέξει, έχει κουραστεί, έχει μοχθήσει ο ίδιος. Και δεν θέλω να μιλάω εγώ για αυτόν, είναι άξιος να προβάλλει την πολύ καλή δουλειά που κάνει και να του θέσετε και τα όποια ερωτήματα επιπλέον. Μάλιστα. Αυτό που θέλω να πω εγώ για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι τα υπόλοιπα ήταν θέματα που αφορούσαν έργα. Ναι. Ένταξη έργων, μελέτες, προϋπολογισμούς, μιλάμε για έργα που μπορεί να ξεπερνάνε και τα 2,5-3 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Είναι μέσα το ΚΔΑΠ, το 7ο νηπιαγωγείο, παρεπιπτόντως δημοπρατείται όπου να είναι, μπορεί ενδεχομένως του χρόνου του Σεπτέμβρη να μπουν εκεί μέσα τα παιδιά. Για τώρα το 17 λέτε? Όχι, το 18. Μαρία, σε ένα μήνα του είπα του χρόνου το Σεπτέμβρη. Ναι. Δηλαδή είπαμε... Ναι. Του χρόνου έχω στο νου μου... Εγώ λέω του χρόνου εννοώ, ξέρετε, το Σεπτέμβρη. Όχι, εννοώ του χρόνου το Σεπτέμβρη, το 18. Ενδεχομένως του χρόνου το Σεπτέμβρη τα παιδιά να πάνε στο καινούριο σχολείο. Ναι, γιατί έχουμε θέμα με τα... Με το είναι το ΚΔΑΠ, είναι ο δρόμος που είναι η Ουρανία στο Παγιωάννου που είναι δίπλα στο ανοιχτό γυμναστήριο να γίνει ανάπλαση, ο αγωγός όμβριων υδάτων στη Γιανακού. Σήμερα μπορεί να έχουν φυτευτεί και όλα τα φυτά στα παρτέρια στην Κοθρή, δεν ξέρω εσείς αν έχετε οπτική επαφή. Σήμερα κάτι είναι να φυτευτούν. Σκαλίζανε πρωί-πρωί, ναι. Αλλά δεν είναι. Θα δούμε μετά. Ναι, γίνεται μια προσπάθεια. Χθες η συζήτηση ήταν περισσότερο για τις μελέτες και για να βγουν τα τεύχη δημοπράτησης. Μάλιστα. Δηλαδή είναι μια μεγάλη γραφειοκρατία που θα πρέπει να γίνει και ήρθαν χθες τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να κερδίσουμε έστω και μερικές μέρες. Γιατί τη Δευτέρα θα ξανά έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Με θέμα. Για να προλάβουμε... Και 5 μέρες και 3 μέρες είναι κέρδος για μας αν τις κερδίσουμε. Μάλιστα. Ωραία. Έτσι, ωραία. Αυτό είναι. Τα υπόλοιπα θέματα ήταν της ημερήσιας διάταξης. Σημαντικά, αν θέλετε κάποιον να πούμε κάτι περισσότερο, ήταν περισσότερο τα έργα που είπα πριν λίγο, η ανάπλαση στο παλιό δημοτικό σχολείο του Μακρύ Γυαλού, που θα γίνει μια εξωτερική έτσι, διαμόρφωση για να μπορέσει να στεγαστεί εκεί ο αστυνομικός σταθμός του Μακρύ Γυαλού. Θα γίνουν εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο αλλά και στο κτίριο πάνω για να πάει το αστυνομικό σταθμό σε εκείνο το σημείο να, όπως είχαμε πάρει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να στεγαστεί η αστυνομία εκεί πέρα σε κτίριο, σε δημοτικό κτίριο.
Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Θα τα πούμε λοιπόν και τις επόμενες μέρες εκεί για να δούμε τι θα δούμε με όλα αυτά Ναι. που συμβαίνουν. Απλά επειδή χθες ήταν η συνεδρίαση, θεώρησα σωστό να μπουν και τα θέματα μιας και έγινε μια συζήτηση για το νησί, για τις φωτιές, είπαμε. Βεβαίως. Ναι, έτσι, έτσι, πολύ τα φυτικά ήταν υπολείμματα. Νομίζω ότι αυτά τα θέματα είναι που όχι μόνο θέμα επικαιρότητας, ταλανίζουν και την περιοχή και είναι σοβαρά σωστά. και σημαντικά. Εννοείται Σωστά. μαζί με τα. Δηλαδή, κδάπαμε, δεν το συζητώ έτσι. Έδωσε και τα εύσημα ο Περιφερειάρχης. Και όχι μόνο για εκείνη τη μελέτη, είναι και ναι, το πάρκο το μήνος που θα γίνει που βραβεύτηκε. Ναι, ναι. Η μελέτη δηλαδή πήρε βραβείο σε πανελλήνιο επίπεδο. Mm-hmm. Ο Περιφερειάρχης έχει πλέον να λέει τα καλύτερα για το Δήμο Ιεράπετρας και για τις μελέτες που γίνονται από την τεχνική υπηρεσία. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε πώς. Έτσι είμαστε, δεν φτάνει να λέει τα καλύτερα, να κάνει και τα καλύτερα, νομίζω. Βεβαίως. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Mm-hmm. Εμείς από τη δικιά μας πλευρά, ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε. Τώρα μένει να δούμε και τις προθέσεις και του Περιφερειάρχη αλλά και άλλων. Ο Περιφερειάρχης από τη στιγμή όσο τον γνωρίζω, από τη στιγμή που θα πει μια κουβέντα, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ανακόλουθος. Μάλιστα. Το έχω ζήσει από πολύ κοντά και έχω άποψη. Μάλιστα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα έχει αποτέλεσμα αυτή η καλή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια με την Περιφέρεια. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, και να σας ευχαριστήσουμε, θα τα πούμε και τις και επόμενες μέρες. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Νταβλιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Μαρία, σε εσένα και στους ακροατές μας. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά, λοιπόν.